Την αγωνία της πλημελούς θεραπείας ή ακόμη και την απόλυτη έκθεση του να μην μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπευτική τους αγωγή βιώνουν καθημερινά και στην Κρήτη χιλιάδες ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη έλλειψη σε φαρμακευτικά σκευάσματα. Σίγουρα έχουμε πρόβλημα με τους ινσουλινοεξαρτώμενους. Σίγουρα έχουμε πρόβλημα με το χρόνια αποφραχτή πνευμονοπάθεια. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα με τους ασθενείς που έχουν καρκίνο. Έτσι, είναι οι ασθένειες οι οποίες το φάρμακο το θέλουν εδώ και τώρα. Όπως μαρτυρούν οι φαρμακοποιοί, έλλειψη εμφανίζουν περισσότερα από 400 σκευάσματα, με τους ίδιους κάνοντας αλχημίες με τις ποσότητες να προσπαθούν να περιορίσουν τον κίνδυνο ασθενείς να μένουν εκτός θεραπείας. Πρακτικά ανοίγουν τα σκευάσματα και τροφοδοτούν με τα μισά ή και λιγότερα τους ασθενείς, ελπίζοντας ότι μέσα στις μέρες που θα διαρκέσουν για τη θεραπεία θα υπάρξει παραλαβή έστω και μιας μικρής ποσότητας. Είναι ελεγχόμενοι με πώς. Ανοίγοντας τα κουτάκια μας και δίνοντας μία καρτέλα στον ένα, μία καρτέλα στον άλλο. Αλλά δεν ξέρω στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τι θα γίνει. Είμαστε περιορισμένοι σε αυτό το θέμα όταν εμπλέκεται το φάρμακο, η φαρμακομηχανία. Εμείς συνταγογραφούμε. Αλλά από την άλλη, εννοείται ότι συμπάσχουμε και εννοείται ότι ανησυχούμε όταν δεν υπάρχει αυτό το φάρμακο. Το ίδιο πρόβλημα καταγράφεται με την έλλειψη σκευασμάτων και στα νοσοκομεία, με τους γιατρούς να επιχειρούν να αλλάζουν τις θεραπείες με παρεμφερή σκευάσματα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ένα συγκεκριμένο αντιϊκό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο, εδώ και 2 μήνες είναι δυσέβρετο. Προσπαθούμε να χορηγήσουμε σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν άλλης κατηγορίας φάρμακα, να χορηγήσουμε αυτά και πάντως σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όπως σας είπα, για παράδειγμα, ένα ειδικό αντιϊκό, το οποίο δεν υπάρχει άλλο. Γιατροί και φαρμακοποιοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί λόγω των παράλληλων εξαγωγών των χονδρεμπόρων που εισάγουν σκευάσματα από το εξωτερικό και τα προωθούν και πάλι στην εξαγωγή για να επιτύχουν στο εξωτερικό μεγαλύτερες τιμές. Η προσπάθεια δε, όπως είπαν, της πολιτείας να εφαρμόσει την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών μέχρι τώρα δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Είναι ένα μέτρο που δεν θα προσφέρει πολλά. Δεν θα προσφέρει και δεν θα προσφέρει γιατί πολύ απλά αυτοί που κάνουν εξαγωγές, τώρα που είναι η απαγόρευση, μπορεί να τα φυλάξουν στα ράφια τους, να περιμένουν να λήξει η απαγόρευση εξαγωγής των φαρμάκων και να τα ξαναπουλήσουν ή πάει στο εξωτερικό. Χωρίς να μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, η κατάληξη του προβλήματος με τις ελλείψεις να δημιουργήσει πρόβλημα και στη δημόσια υγεία, γιατροί και φαρμακοποιοί εξήγησαν ότι χρειάζονται άμεσα επιπλέον μέτρα. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόθεση των ιατρικών συλλόγων είναι μαζί με το Υπουργείο Υγείας να καταφύγουν στις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες που σε αυτή τη φάση θα μπορούσαν να στηρίξουν μια προσπάθεια, την ώρα πάντως που δεν λείπουν και οι φωνές ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα, θα το είχε κάνει παρακάμπτοντας τους χονδρεμπόρους των φαρμάκων. Να αυξήσουν ποσότητες, να γίνει παραγωγή όπως και γίνει, ας πούμε, με το εγκροτόν και την πολυχικίνη στην πανδημία. Όπου υπήρχε η συμμετοχή γιατρική, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πέρα ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ δυνατή και πάντα ήταν δίπλα στον Έλληνα ιατρό.